Δηλαδή σε λίγο. Κάνει τις επιλογές του, ο Πρωθυπουργός. Είναι τρομερό το αποτέλεσμα. Το βλέπουμε τέσσερις μέρες που καίγεται η Αττική. Είναι τρομερό το αποτέλεσμα. Τρομερό το αποτέλεσμα, κυρία Σημακοπούλου. Είναι της πολιτικής σας, αυτό είναι ιδεολογικό θέμα ή κομματικό θέμα. Μα μιλάτε για αποτέλεσμα. Η κλιματική λέτε αλλαγή έχει κομματικό, χρώμα. Που το δασαρχείο της Ανατολικής Αττικής δεν έχει ένα δασαργατή. Κλιματική αλλαγή. 800 πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη. Φταίει ο κύριος Μητσοτάκης. Το δασαρχείο Δυτικής Αττικής επίσης δεν έχει κανένα δασαργατή. Και αυτό η κλιματική αλλαγή φταίει. Πάντως δεν γίνεται, κυρία Σημακοπούλου, συγγνώμη. Τέσσερις μέρες καίγεται η Αττική. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια απομονωμένη περιοχή. Άλλη κυβέρνηση. Οι μεταγραφές, επειδή είναι και η καλοκαιρινή περίοδος, το πολιτικό σύστημα δεν θα σταματήσουν, θα συνεχιστούν, γιατί υπάρχει η βάση για να γίνονται αυτές οι μεταγραφές, που είναι η προγραμματική, η στρατηγική σύγκληση αυτών των κομμάτων. Πρώτα και κύρια, το βλέπουμε και στο τελευταίο νομοσχέδιο που κατατέθηκε εν μέσω πυρκαγιών και αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης. Το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε ήταν για να αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα. Και θα ψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, νεοναζιστικά και σκοταδιστικά μορφώματα, όπως οι Σπαρτιάτες και τον ψήφο των αποδήμων. Γιατί αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα? Γιατί διαφωνείτε σε αυτό, κύριε Πρωτού? Γιατί αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα? Υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα το διαβάσει και δεν θα διαφωνεί. Μα δεν ψηφίζει κάποιος καινούριος. Όποιοι μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν, απλά ψηφίζουν από εκεί που βρίσκονται. Όχι, δηλαδή πρέπει να έχεις λεφτά για εισιτήριο για να έρθεις από την Αμερική για να ψηφίσεις. Αλλιώς είναι αλλίωση του εκλογικού συστήματος. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα νομοσχέδιο, το οποίο είχε ψηφιστεί, αν θυμάστε καλά, το 2019, που επέτρεπε να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσουν μετανάστες, απόδημοι που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν βιωτικούς δεσμούς. Όχι να εγγραφούν. Έπρεπε να πιστοποιήσουν τους δεσμούς τους με τη χώρα μέσα από μια διαδικασία που ήταν πολύ χρονοβόρα και πολύ δύσκολη. Ποιο ήταν, ότι μέσα στα 35 χρόνια πρέπει να έχει έρθει δύο φορές στην Ελλάδα? Δηλαδή να ψηφίσει ένας άνθρωπος που είχε να πατήσει τη χώρα μας 35 ολόκληρα χρόνια? Αφού μπορούμε. Αυτή την περίοδο ειδικά είναι δευτερεύον θέμα το πώς ακριβώς επιλέγονται οι γενικοί γραμματείς. Οι γενικοί γραμματείς επιλέγονται με τα πολιτικά κριτήρια, είναι θέση πολιτικών προϊσταμένων και ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική και πρέπει να την πιστεύουν για να την εφαρμόσουν. Γι' αυτό και βλέπετε επιλογές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, όπως ήταν και οι επιλογές στην ίδια τη συγκυβέρνηση παλιότερα. Το ουσιαστικότερο ζήτημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται μετά τις εκλογές, όχι σε ένα παζάρι για τις θέσεις και σε διαφωνίες για τα οφίτσια, αλλά βρίσκεται εκεί που του έδωσε τη δύναμη. Αυτή τη δύναμη ο ελληνικός λαός να βρίσκεται. Κερδισμένο. Βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους που μέσα στον καύσωνα τώρα πολύ καλά κάνουμε και φτιάχνουμε και ορισμένα δροσερά ρεπορτάζ για να ξεφύγει και λίγο ο κόσμος από την καθημερινή βαρβαρότητα. Αλλά σήμερα που ξεκινάει ο καύσωνας πρέπει να σταματήσουν οι πέθριες εργασίες και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους. Που παλεύουν για τα αυτονόητα. Όπως βρίσκεται καλά στη μεγάλη μάχη που εξελίσσεται για να σβήσουν οι φωτιές. Γιατί γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια, εμείς την καταλαβαίνουμε, να σβήσουν οι ευθύνες της κυβέρνησης. Κυρία Σημακοπούλου, κύριε Γαβρίλο, κύριε Στοδουλάκη, κύριε Πρωτούλη.